Αποσπάσματα από τον εναρκτήριο λόγο του Προέδρου John Fitzgerald Kennedy, όπως ακούστηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 1961, αμέσως μετά την ορκομοσία του. Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός τώρα, επειδή ο άνθρωπος κρατά στα φνητά χέρια του τη δύναμη να εξαφανίσει όλες τις μορφές ανθρώπινης δυστυχίας και όλες τις μορφές ανθρώπινης ζωής. Κι όμως, οι ίδιες επαναστατικές πεποιθήσεις για τις οποίες πολέμησαν οι πρόγονοί μας είναι ακόμη επίκαιρες σε όλο τον κόσμο. Η πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν προέρχονται από τη γενναιοδορία του κράτους, αλλά από το χέρι του Θεού. Δεν τολμούμε να λησμονήσουμε σήμερα ότι είμαστε οι κληρονόμοι εκείνης της πρώτης επανάστασης. Ας εξαπλωθεί το μήνυμα από τούτη τη στιγμή και από τούτο το μέρος, προς φίλους και εχθρούς, ότι ο Πρισσός πέρασε σε μια νέα γενιά Αμερικανών, γεννημένων αυτόν τον αιώνα, δοκιμασμένων από τον πόλεμο, πειθαρχημένων από μια σκληρή και πικρή ειρήνη, περήφανων για μια μακρόχρονη κληρονομιά και απρόθυμων να ζήσουν ή να επιτρέψουν τη σταδιακή απώλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία πάντα αφοσιώθηκε αυτό το έθνος και στα οποία είμαστε αφοσιωμένοι σήμερα, στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Ας γνωρίζουν όλα τα έθνη, είτε μας συμπαθούν είτε όχι, ότι θα πληρώσουμε οποιοδήποτε τίμημα, θα σηκώσουμε οποιοδήποτε βάρος, θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία, θα υποστηρίξουμε οποιονδήποτε φίλο, θα αντιταχθούμε σε οποιονδήποτε εχθρό, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση και την εδραίωση της ελευθερίας. Αυτά τουλάχιστον τα υποσχόμαστε. Και κάτι παραπάνω. Στους παλιούς εκείνους συμμάχους, με τους οποίους μοιραζόμαστε την πολιτιστική και πνευματική προέλευσή μας, υποσχόμαστε την πίστη του αφοσιωμένου φίλου. Ενωμένοι, δεν υπάρχουν πολλά που δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε μια πλειάδα κοινών εγχειρημάτων. Διαιρεμένοι, υπάρχουν λίγα που μπορούμε να επιτύχουμε, γιατί δεν θα τολμήσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή πρόκληση εν μέσω διαφωνιών και διχωνιών. Σε εκείνα τα κράτη που καλωσορίζουμε στις τάξεις των ελεύθερων κρατών, υποσχόμαστε ότι ο αποικιοκρατικός έλεγχος δεν καταργήθηκε για να αντικατασταθεί από μια πολύ πιο σιδηρά τυραννία. Δεν προσδοκούμε ότι πάντα θα συμμερίζονται την άποψή μας, αλλά θα ελπίζουμε πάντα ότι θα τα βλέπουμε να υποστηρίζουν με πάθος την ελευθερία τους και να θυμούνται ότι στο παρελθόν όσοι ανόητα επεδίωξαν την εξουσία καβάλα στην Τίγρη, κατέληξαν στο στομάχι της. Στους ανθρώπους στις καλύβες και τα χωριά σε όλο τον κόσμο που παλεύουν να διαρρήξουν τα δεσμά της μαζικής ανέχειας, υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους βοηθήσουμε, να βρουν τους εαυτούς τους, για όσο διάστημα απαιτηθεί, ότι γιατί μπορεί να κάνουν το ίδιο οι κομμουνιστές και όχι γιατί επιδιώκουμε τις ψήφους τους, αλλά γιατί είναι το σωστό. Εάν μια ελεύθερη κοινωνία δεν μπορεί να βοηθήσει τους πολλούς που ζουν στη φτώχεια, δεν μπορεί να σώσει τους λίγους που είναι πλούσιοι. Στην Παγκόσμια Συνέλευση Κυρίαρχων Κρατών, που είναι τα Ηνωμένα Έθνη, την τελευταία ελπίδα μας σε μια εποχή στην οποία τα εργαλεία του πολέμου έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τα εργαλεία της ειρήνης, επαναλαμβάνουμε την υπόσχεση υποστήριξής μας να αποτρέψουμε τη μετατροπή του σε φόρουμα αλληλοκατηγοριών, να ενισχύσουμε την ασπίδα προστασίας που προσφέρει στα νέα και αδύναμα κράτη και να επεκτείνουμε τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η χάρτα τους. Τέλος, σε εκείνες τις χώρες που επιθυμούν να είναι αντίπαλοι μας, προσφέρουμε όχι υπόσχεση, αλλά παράκληση. Και οι δύο πλευρές να αρχίσουμε πάλι την επιδίωξη της ειρήνης, πριν εμπλακεί η ανθρωπότητα σε σχεδιασμένη ή τυχαία αυτοκαταστροφή από τις σκοτεινές δυνάμεις της καταστροφής που εξαπέλυσε η επιστήμη. Η τελική επιτυχία ή η αποτυχία της πορείας μας, αγαπητοί μου συμπολίτες, εξαρτάται από εσάς περισσότερο από εμένα. Από τότε που ιδρύθηκε αυτή η χώρα, κάθε γενιά Αμερικανών έχει κληθεί να επανεβεβαιώσει την εθνική της αφοσίωση. Οι τάφοι νεαρών Αμερικανών που απάντησαν στο κάλεσμα για υπηρεσία είναι σπαρμένοι σε όλο τον πλανήτη,
Τώρα η τρομπέτα μας καλεί και πάλι όχι για να πάρουμε τα όπλα, αν και τα όπλα τα χρειαζόμαστε. Όχι για να πέσουμε στη μάχη, αν και απειλούμεθα, αλλά για να σηκώσουμε το βάρος του μεγάλου και οδυνηρού αγώνα, χωρίς σταματημό, χαρούμενοι με ελπίδα, υπομονετική στη δοκιμασία, ενός αγώνα εναντίον των κοινών εχθρών του ανθρώπου, της τυραννίας, της ανέχειας, της ασθένειας και του ίδιου του πολέμου. Μπορούμε να αντιτάξουμε σε αυτούς τους εχθρούς μια μεγάλη και παγκόσμια συμμαχία Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, που θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια παραγωγικότερη ζωή για την ανθρωπότητα. Θα συμμετέχετε σε αυτή την ιστορική προσπάθεια? Στη μακρά πορεία του κόσμου, μόνο σε μερικές γενιές χαρίστηκε ο ρόλος του υπερασπιστή της ελευθερίας την ώρα της μεγαλύτερης δοκιμασίας της. Δεν αποποιούμε αυτής της ευθύνης. Την καλοδέχομαι. Δεν πιστεύω ότι κανείς από εμάς δεν θα άλλαζε θέση με κανένα άλλο λαό και με καμιά άλλη γενιά. Η ενέργεια, η πίστη, η αφοσίωση που φέρνουμε σε αυτή την προσπάθεια θα φωτίσει την πατρίδα μας και όλους όσους την υπηρετούν. Και η λάμψη από αυτή τη φωτιά μπορεί πραγματικά να φωτίσει τον κόσμο. Και έτσι, Αμερικανοί συμπολίτες μου, μην αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνει η πατρίδα για σας. Αναρωτηθείτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα σας. Συμπολίτες μου όλου του κόσμου, μην αναρωτιέστε τι θα κάνει η Αμερική για σας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για την ελευθερία του ανθρώπου. Τέλος, είτε είστε Αμερικανοί, είτε είστε πολίτες του κόσμου, απαιτήστε από εμάς το ίδιο υψηλό επίπεδο δύναμης και φυσίας που ζητάμε από εσάς. Με ήσυχη συνείδηση, ως μόνη σίγουρη ανταμοιβή με την ιστορία ως τον τελικό κριτή των πράξεών μας, ας προχωρήσουμε και ας ηγηθούμε της χώρας που αγαπούμε, ζητώντας την ευλογία του και τη βοήθειά του, αλλά γνωρίζοντας ότι εδώ στη γη το έργο του Θεού πρέπει πραγματικά να είναι το έργο το δικό μας. Αποσπάσματα από την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου Τζον Κένεντι το 1961 στην Ουάσιγκτον. Ανάγνωση Τζίνα Δαβιλά. Μουσικό χαλί Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Για το iPorta.gr.